Δεν θα μπει και το πει, δεν πει, έτσι. Δεν πήγε. Δεν πήγε το πει, δεν πει. Από ό,τι ήταν, δεν πήγε το πει, δεν πει. Λοιπόν, στο πρώτο Raptors ανοίγουν το σκορ. Στο πρώτο δεν έχουν εμφάνιση πέρα από τον νητήριο που έβαλε, τον Μεκοβατανίου. Και έχουμε το παιχνίδι Guardians of the Galaxy, Galaxy. Εναντίον των Σταυρόντων Ράπτορς. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πω κανένα όνομα σήμερα στην μετάδοση πέρα από του Παπαντονίου. Καθώς δεν υπάρχει ένα διακριτικό, να ξεχωρίζω ποιος παίκτης είναι ποιος. Βάλε και ένα αστεράκι μετά το 7 εκεί πέρα για να καταλάβει αυτό που θα το στείλει. Α, τους βάλει. Εντάξει. Είσαι ωραίος. Και ένα whisky. Οι γαλατσιώτες και λίγοι φιλαδέλφια κρατάνε την παράσταση κατοχή τους και το τρυποντάκι με ταμπλό 2-3. Δεν έχουν συνηθίσει όπως ήταν από καλάθι να παίζουν άμυνα και έτσι θα ξαναφάνε καλάθι. 2-4 το σκορ. Δύο πάντα το σκορ προς τα στο πρώτο Raptors. Σφίριξε, σφίριξε κάτω μας κατά, μόλις και εγώ πάρει τα στιγμιά. Σκοράρει με ένα από το lay-up, 2-6 το σκορ. Ωραία κίνηση, δεν θα πει το καλάθι. Πρώτο μαδικό τον στο πρώτο, τον άστοχο σουτάκι. Είναι Division 3 πόσο, αλφα και τα, νομίζω είναι αλφα. Αλλά θα το τσεκάρουμε κιόλας, θα το σημειώσουμε και στο θέλιο. Είναι η 3β. Καλά για τους γαλατσιώτες. 3-6 το σκορ. Τώρα 3-7. Στο διαιτητή. Στο διαιτητή. Όχι, απλά για να γίνει αλλαγή στα μάτσα με το χρόνο. Ένα drive, όμορφη ενέργεια, το σούτ. Για λίγο δεν μπήκε, κι άλλο drive, goal foul. 4-7 από τον νικητή με τον Μπορντό Σουτσάκη.
Τέτοιο θα λέω τώρα, που φοράμε όλοι λεφτά από πάνω. Ο διετής στείλει τους παίκτες σύμφωνα με τις θέσεις που πρέπει να πάρουν αφού πρώτα γίνουν και κάποιες αλλαγές. Θα μπει και η βολή, 5-7 το σκορ. Ο Κανιάμος πρέπει να είναι αυτός, 5-7. Ο Τράκαρ είναι μεγάλο συμπαίκτη, αντίπαλο. Κάποτε το αριστερό τελείωμα όμως. Τώρα στην επίθεση η Γαλατσούρη από το καλάθι. 6-7. Ενώ έχουμε και κερκίδα σήμερα στο γήπεδο. Κανιάμος, σουτάρει και σκοράρει. 6-8. Για τους γαλακτώτες πάλι κερδίζει ο Κανιαμός, δεύτερο μαζικό. Λοιπόν, δεν θα μπει rebound για τους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους, όχι τυπικά, γηπεδούχους. 10. Βλέπουμε και δεύτερος άλλο το είναι. Πάσα το λέει απ. Και τώρα στην επίθεση στο πρώτο Raptors. Το Κανιαμός αστόχησε. Για τους στο Βρόντο και πάλι να μπει καλάθι και ακόμα ένα θετικό rebound. 10.
Παλιάμος. Τώρα γίνεσαι ωραίο καλάφι. Και δίνει και τα εύσημα το παιδί που παρακολουθούσε το πρωτέα στον αντίπαλό του. Πάμε χαμηλά. Δεν τα νόματα των Raptors. Από το επόμενο έχουμε βολή. Τέσσερα. Όποτε θέλεις άρχισε και να ρωτάς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για τους στον διαιτητή, στον διαιτητή, στον διαιτητή, στον διαιτητή λες για την αλλαγή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Έξω η βολή. Η συμπληρωματική. Καλιαμός στον Παπαντονίου. Και ξανά ο Καλιαμός. Παπαντονίου. Ωραία πάσα. Δεν θα δει το καλάθι. Είναι για φάουλ που κάναμε οι γηπεδούχοι. Είκοσι! Όπως ακούσετε και από την υπέρχειο γραμματεία μας εδώ πέρα τον Γιώργο, μένουν ακόμη 20 δευτερόλεπτα για την προσπίδηση. 10! 10! Δυνακά τέταρτο ομαδικό. Απ' έξω η μπάλα. Απ' έξω. Δευτερόλεπτα. 5. Καλιαμό. Πολύ καλή άμυνα. 1. Τέλος του πρώτου 12λεπτού. 9-10 το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν μετράει αυτό το καλάθι. Διότι δεν βγήκαν εκεί με τα δύο πόδια από το τρίποντο. Και από την γωνία το τρίποντο θα μπει για τους Γαλατσκάφτες. Θα πάρουν προβάδισμα λοιπόν οι γηπεδούχοι. 11-10. Ωραίο φουταγουέι, όπως η Καμπύλη στην μπάλα ο παίκτης των Σταυρόντων και θα ισοφαρίσει σε 11 όλια. Κι άλλο τρίποντο για τον Σεφόρντο που δεν μπαίνει. Εντεκατόδεκα τώρα με τον κύριο Πιστολάρη κατά κόρον για την δικά του Σεφόρντο. Άστοχο τρίποντο, υπάρχει όμως εξαιρετικό rebound για τους γηπεδούχους. Καλή άμυνα, αρχικά από τους Σοφρόντο. Η δεύτερη άμυνα δεν ήταν τόσο καλή, αλλά το λέει αυτό. Ήταν άστοχο. Πάλι κέρδισε το Γαλάτσι Σίτι. Το λέει από δεν μπαίνει. Και το σύμβολο νομίζω πως παραμένει για τους λευκούς, τους λευκοφορεμένους.
από τον έτορα MVP. Αυτοί οι δύο μάλλον θα μαρκάρουν μεταξύ τους. Οι παίκτες που έχουν συγχωρήσει για τον Αλάτσι. Πέφτουν κορμιά εδώ στη σέντρα. Το κέντρο του γηπέδου. Στον διαιτητή τον λες. Ζητάς από τον διαιτητή αλλαγή. Πάλι και πιστεύω από τους Πάλι χαμηλά, δεν είμαι τώρα το καλάθι. Τρίποντο για τον Σεβρόντο που δεν θα μπει. Και τώρα το Γαλάτι στην επίθεση. Τρίποντάκι. 14-12 μπροστά. Οι Guardians of the Galaxy. Το Φανταράκι τι λέει. Έλα. Το Φανταράκι ποιος είναι ο συνάδελφος. Αυτός πήρε το rebound. Αυτός. Πήρε το rebound πριν. Με την μπάλα τώρα. Α, καλός. Έχει βάλει δύο τριμποντάκια. Δύο, δύο, δύο. Μάλιστα, ρίζει και λίγο γιατί βάζει τρίποντα για να το χέρι μετά πάλι έτσι εδώ. Άρα θυμίζει. Δεν είναι, ναι, σχολή σε Πατρουτούκα δεν είναι σίγουρα. Αλλά το κρατάει, κοιλά παρόλα αυτά. Και μένει, 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 το βάζει και μένει εδώ έτσι. Ούτε άμυνα μετά, ούτε τίποτα. Σωστό, ναι. Είναι τη άποψη όσο θα φάμε και όσο θέλουμε. Και θέαμα. Θέαμα δεν έχει προσφέρει ο ίδιο. Μόνο ο Πατρουτούκα θέλει να κάνει αυτό. Έλα. Αφήσει μαλακέ. Κοιμήθηκε, ναι. Να ξυπνήσεις. Λέγε. Δεν θα πει. Ούτε εγκόμενα. Δεν είναι κάτι. Και να σε έβλεπε να γαμώ. Τι έχεις τίποτα. Κατορίζεται. Λάβε πάσα. Αλλαγές, η στιγμή που όλοι περιμένατε. Στο κομμουδιάνι σου αρέσει, περνάει στο παρκέ. Μια φορά έχω βρεθεί με τον Ερέστη, κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να μιλήσει, να έχω μιλήσει. Τόσο πιωμένοι ήμασταν. Το άλλο τριποντάκι, δεν πέρανε αυτή τη φορά. Μάλιστα αυτή την φανέλα που φοράει την έχω δει και από τον πολιτό μου των Αγωνιών. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Το θέλω. Από τον έτερο φίλο μας, τον Θοδωρή. Ίσως να παίζει και αυτό στην Γαβλία. Γαβλία. Νομίζω κάτι τέτοιο, κάπου εκεί είναι παιδί στην προσπάθεια. Βήματα και αλλαγή. Ωραία στις μάτρες το rebound και φυσικά κερδίζει και το foul. Έλα. Πολύ καλή
τριάδα να παίζουν οι γαλατσιώτες, δυσκολεύονται οι υπάλληλοι τους σχεδόν με deflection άμυνα. Απαγορεύονται δηλαδή μέχρι και την πάσα, τρίποντο airball. Καλά, πώς βγήκε εκεί, έτσι, πήγε πολύ μακριά. Όπου παρκούρ έκανε οι δύο ώρες τις οδηγές. Τρομερός. Δεν ξέρω τι έχουμε το Άλεξ, αλλά πρέπει και πήγε έξω. Σε καλά θα μου. Ναι, είναι πόσοι μπορείς. Ωραίο τάισμα το ψηλό στο low post, αφού θα κερδίσει φάουλ και από το επόμενο θα στέρει και πολύ αν κερδίσουν άλλο φάουλ. Ωραία της μέσα και rebound. Κοντάκι που δεν μπαίνει. Το rebound όμως και καλά. 17-12. Μπροστά οι γαλατσιώτες. Το τρίποντο ήταν άστοχο και πάλι στο λέω πως την μπάλα δεν θα πει το σωτάκι για αυτό το fade away. Λέγε πόσο κάπνισε. Όχι, τίποτα. Σκέφτηκα πολύ σοβαρά. Πενιάμος. Καλά για τους στον πρώτο. 18-13. Πάμε χαμηλά, μία βολή, όμως. Μέσα η βολή, 18-13 το σκορ. Ανιαμός. Ωραία πάσα και καλά που για τους στον πρώτο, 18-14. Ένα λεπτό! Ακόμη ένα λεπτό για το ημίχρονο. Σάκη δεν θα μπει. Τα παιδιά τους στον πρώτο. Είναι καλή άμυνα, παίζουμε όμως σε αυτή τη φάση Guardians of the Galaxy. Συνεχίζουμε να παίζουμε καλές άμυνες. Ακόμη 16 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Δέκα. Πέντε. Πέντε δευτερόλεπτα. Στο πρώτο μικρόνο οι γαλατσιώτες έχουμε ημίχρονο, επιστρέφουμε σε λίγο.
Έναρξη λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου. Και τα πρώτα παράπονα έρθαν από την κερκίδα. Πώς είναι, σε πάση στον άλλο που ήταν να βγει έξω. Α, ναι. Έγινε μια πάσα και... είναι 9 παίκτες συνολικά, είναι 5-6, εντάξει, λέω λοιπόν. Περισσότερο 6, λέει, θα πιλώσω 6 στην άλλη. Και θα το έδειξω και στην κάμερα, γιατί είναι τα παράπονα από τον... από τους φίλους. Φίλος θα να γαμπτήσει και λέω... Η κερκίδα διαμαρτύρεται. Ο κύριος με την hip-hop εμφάνιση, το συμπάνταρο του Πέντρου, έβαλε ένα lay-up. Πάμε, ρε! Πάμε! Λάθος από τους στο πρώτο. Πάμε! Τρίποντο με καμπλό. 21-14. Ο Παντονίου. Πάω στο Κωσουτάκι από κοντινή μία απόσταση. Πρόσεχε, καημένη. Ωραίος το μανέρας. Έγινε λίγο χαμούλης εδώ πέρα, ε. Σούτου να πει. Έγινε αλλαγή. Λίγο με τους κανόνες πρέπει να τα βρούμε. Λίγο με το πόσο καλύτερο να κατεβαίνουν σίγουρα. Με τον πάγκο βγάλει. Α, δεν πρέπει να ακούω. Όχι. Εντάξει. Μια βολή λοιπόν με το καθισμένο goal foul. Από τον παίκτη που δεν ξεχωρίζει για τους στο πρώτο. Άκοφτη. Για τους φιλοξενούμενους. Ναι, ρε. Ακόμη ένα καλάθι για τον κύριο με την μπλε μπλούζα. 21-18. Άκοφτη.
Όχι, σωστά. Με την πούγλα, ρε. Τι ωραία. Τι σου κάνουμε την μπάλα. Τι ωραία. Τι ωραία. Άλλο που πάει καλά, υπότιτλοι. Και λες, εντάξει, ένα μισό τι τύπος είναι αυτός. Time out. Στροφή. Ναι, πολύ μη γελάς, πολύ. Μην θυμίσω εμένα τώρα, μην θυμίσω ένα κρίσμα. Γιατί έτσι. Θυμίσω εμένα, δεν πρέπει να μπορούσα να φερίζει. Ναι. Έχει βάλει πολλά. Πολλά. Από τα 18 τέλος πάντων έχει σημειώσει τα 10. Πάλι καθισμένο από τους γηπεδούχους. Δεν έχει πολλές. Πάμε. Είχαμε συνηθίσει προηγουμένως που είχαμε στάδι πολλές, αλλά είχαμε συμπλήρωση τα 5 ομαδικά τώρα. Νέο 12 λεπτό δεν έχουμε συμπλήρωση τα ομαδικά. Αυτό το ζωτάκι. Από τον λίγο αστούγησε. Παλαμάκια από την Κερκίδα για να εμψυχώσουμε τον παίχτη του. Νομίζω ότι αυτός που έβαλε το πρώτο τρίποντο της ομάδας και το πρώτο μεταπλό που έγινε εκεί στην αρχή. Να το κάνει το σημείο και μετά έχει σκοπίσει, δεν έχει βάλει άλλο. Απ' την άλλη το παιδί που έκανε τώρα την πάλι στην κατοχή του και είναι νομίζω ο πρώτος σκόρερ. Τον Γκάλι Μονή Γκάλατσα 22-18. Νομίζω ότι ο προηγούμενος κάνει το ψηλός, όπου τώρα υποδέχεται την μπάλα και υπάρχει κι άλλο καλάθι, όχι τελικά θα κερδίσει ο φάουλ. Όπως είπα, είναι ο πρώτος σκόρερ, έχει βάλει 4 τριποντάκια σίγουρα. Μειώνει από τον Νίο, ένα βάλε. Στο 19 έγινε η καλάγη. Ο Νιαμός πέρασε πάλι στο παρκέ. Στο 19. Κλέβουνε τώρα οι Guardians. Να lay-up. Δεν θα πει το lay-up από τους γηπεδούχους, αλλά θα κλέψουν την μπάλα. Τρίποντο. 27-19. Παλιτερίζουμε όλοι. Από το σοτ των φόρτων. Χρονιά μας και σε φαουλ, τρίτο ομαδικό κύλι για τους Γαλατσιώτες. Γυρίζω τεργά την μπάλα. Η υπεδρόχη του τρίποντο δεν μπήκε, υπάρχει επιθετικό rebound, ωραία πάσα, θα τα πει το lay-up. Και κατοχή για τους στον Βρόντο. Δύσκολο αυτό που για να κάνει και ο παίκτης
των Raptors. Στο διαιτητή. Παίρνει rebound. Θα δοκιμάσει κι άλλο. Δοκιμάζει κι άλλο. Και τα αφήνει. Η διαφορά στους 10 πόντους. 29-19. Time out τελικά. Άκυρο τελικά δεν είχαμε time out. Απλά είπα να κάνω μια διακοπή για τις μνήσεις. Σε 9-20 μειώνουν οι Raptors σε μόνο ψηφία τιμή. Πάμε 30 δευτερόλεπτα. Μια άμυνα. 20! 20 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. 10! Τρίποντο θα πει. 22. Έγινε το να πάρω απ' έξω. 2. Έγινε το σου. Δεν βρήκε. Τέλος του τρίπου να καλέσω. 22 το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Τέταμε και τελευταίο το δεκάλεπτο. Ωραία πάση του Παντολίου. Σκοράρει ο IDP των φιλοξενούμενων. 29-23 το σκορ. Ωραία, στις πασάρε. Πάμε, κύριε. Φαίνεται ότι δυσανισκητούν οι φίλαθλοι των Guardians με Galaxy. Έρχονται και χάζουν τα σοτ. Και ο σκύλος φωνάζει. Πίσω το καλάθι. 3-23. Ο Παντορνίου αστοχή. Διαφορά στους 9. Παρακαλισμένο πρώτο μαγικό των γηπεδούχων. Τον παίξω. Έλα ρε. Ο Ρούτσια. Σου φέρνω στο Μανώλη με το Μακάριο. Στο Μανώλη με το Μακάριο του Μακεδονικού και του Ολυμπιακού. Κάποτε νομίζω είναι και αρχηγός του Ολυμπιακού με το Μακάριο. Το νούμερο 5 μπορεί. Σκοράρει και πάλι ο κύριος Μικαμπλε. 32-25. Μου τα λες εμένα δεν με νοιάζει. Όταν έρθεις να κάτσεις από εδώ τότε θα τα πούμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ καλή άμυνα από τον Ορέστη. Τίποτα και δεν μπαίνει. Τρίτο μαγικό από τους Guardians of the Galaxy.
αναγκαστική αλλαγή. Ναι, ναι, έχουμε έξω. Φέρε λίγο πάγο, ρε. Δεν είδα. Ο ψηλός ο Ρέτσις είναι για να μαζέψει το επιθετικό rebound. Τρύπωσε εκεί μέσα, ανάμεσα στους ψηλούς. Αυτό παθαίνεις με τους κοντές του παίκτες, δεν τους βρίσκεις κάποια φορά. Σε χαρνείς να το βρίσκεις να καταλάβεις. Τρυποντάκι άστοχο, rebound και το γαλάτσι. Και το τρίποντο σώζεται κατοχή και πάλι από τον άνθρωπο που δεν περίμενε κανείς, γιατί δεν τον είδε κανείς. Τώρα λέω να το βάλει και όλο το σουτάκι. Ήταν και τον MVP, τον αληθινό MVP του My Basket League. Αυτός... Καθόλου... Αυτός έχει σώσει καταστάσεις άρρωστες. Καλά, ναι, ισχύει. Ωραία προσποίηση, έστειλε... Έστειλε δύο παίκτες για ανθρώπες. Έλα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, άντε. Άντε. Και για κάμερα θα τα μάθω. Με τσιγάρο. Με τσιγάρα. Ξέρεις, εγώ όταν πήγαινα στο διπλό να κάνω, πήγαινα σε κάποια γήπεδα που ήταν ο φύλακας του σαν τέτοια. Οι παίκτες σαν τέτοια τους, όλοι σαν τέτοια τους. Και έκανα πάνω στην κάμερα, δεν μου έγινε τίποτα. Σε σχολείο τώρα, έτσι, το γήπεδο ήταν σε σχολείο μέσα. Πάλι είσαι πιο ωραία. Η πιο ωραία μετάφραση ψήφισης μου. Καλά, εντάξει, το πώς αλλού. Πάμε, πάμε. Πιέζει η κερκίδα γιατί δεν έχει δει να βγάζει η ομάδα τον καλύτερο σε αυτό μάλλον. Έχουν δει τους παίκτες της ομάδας να παίζουν και πολύ καλύτερα προφανώς. Όλα αυτά με 5.45 να μένουν για το φινάλε του αγώνα. Πάμε στο κοσό. Rebound όμως και πάλι αυτό το κοσό. Κανιαμός. Πάλι για να δούμε για τον θα παραμείνει τελικά για τους... Τι γίνεται εδώ, λίγο στραβώσει η κάμερα. Τι είπα. Βγαίνει προς τα δεξιά. Βγαίνει λίγο προς τα δεξιά. Μια άλλη φορά είναι το εδώ. Ένα στόχο και τότε μπαίνει. Στην επέθεση οι Raptors, οι οποίοι ας το πούμε, αμυντικό rebound από τους γηπεδούχους. Μαλαγιές. Πολλές αλλαγές. Πάμε,
Σωστά και δεν θα πει από τους γαλατσιώτες. Ούτε ο MVP τον στο πρώτο θα καταφέρει να σκοράρει. Θα σε τη φάση. Καλή άμυνα από τον Παπαντονίου που θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Και θα πασάρει τον Κανιαμό, ο οποίος στη γωνία βρίσκεται, αλλά άσκηση την παρακολουθεί έξω. Αυτός ο Βαντομίου, rebound από τους γαλατσιώτες. Ωραία προσποίηση. Κακό όμως τελείωμα. Τρία δευτερόλεπτα με στεράκια τα φιλός. Goal foul τώρα από τον... Πάμε στο καλάθι. Δύο λεπτά! Δύο καμιαμός. Πρώτο καλά της επίθεση. Δέκα! Πάμε! Δέκα πάλι. Όλοξα δέκα. Πέντε! Φάουλ από τους Raptors. Τρίτο ομαδικό. Δεν έκανε την ελληνική αγωνία στην επίθεση τους. Δέκα! Πέντε! Και πάλι φάουλ και πάλι 10 δευτερόλεπτα. Έγινε το λάθος. Άφησε την κρυμμόντων αυτή τη φορά. Λοιπόν, για το γαλάτσι. Τρίπο από την κορυφή, δεν μπαίνει, rebound για τους Raptors. Καλό τρίποντο. Πότε θα μπει. Έλα πρόβατσο. Λέτε από πέρα, θα πάμε καλό να σου πω εκεί. Πες δυνατά. Τι να πάτε. Καρδίζω. Να παρακίνετε. Δέκα. Αφήνουμε ρε μαλάκα. Να κάτσουμε όλη μέρα εδώ. Παρακίνετε εδώ, να έρθουμε εδώ. Πέντε. Το κλειστό να βγείτε εδώ. Δεν κάνουμε επίθεση οι Raptors, 33-39 το λεπτό σκορ. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Καλή εμφάνιση. Καλό βράδυ.